Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, καθηγητή χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ελπίζω να το είπα σωστά, κύριε Μιχαλόπουλε, και να σας ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη. Ξέρω ότι η αναμονή ήταν μεγάλη. Όμως γνωρίζετε ότι σε τέτοια περιστατικά προσπαθούμε και εμείς να τα διαχειριστούμε όσο πιο σφιχτά γίνεται. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αφορμή την πληροφορία που μας μετέφερε νωρίτερα η συνάδελφος η Έλλη Κοκάλη, ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ όσον αφορά την ατμόσφαιρα, τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Και αυτό σας το ρωτώ, επειδή και σήμερα υπήρχε κόσμος περιμετρικά του Πανεπιστημίου που δήλωνε ότι καίγεται η μύτη του και ο λαιμός του. Ναι. Καταρχάς, επιτρέψτε να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Μία ώρα σχεδόν ή σχεδόν αμέσως μετά την πυρκαγιά, με τηλεφώνησε, ήρθε σε επαφή μαζί μου ο κύριος Φωτάκης και ζήτησε τη συνδρομή του εργαστηρίου, έτσι, με το διπλό καπέλο το οποίο αναφέρατε. Παρόλο που ήταν Κυριακή, παρόλο που ήταν πρωί, παρόλο που σαν Πανεπιστήμιο είμαστε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι επιχειρησιακό, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συνεργάτες μου και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι αφήσανε οικογένειες. Τον εξοπλισμό ήταν σε διάφορα σημεία επειδή κάνουμε μετρήσεις και κινητοποιηθήκανε άμεσα, υπήρχε μια άμεση κινητοποίηση, ώστε γύρω στο μεσημέρι μπορέσαμε και κάναμε μετρήσεις. Και μάλιστα μετρήσεις σε 4 σημεία. 1 στο Βενιζέλιο, 2 στο 20ο Δημοτικό Σχολείο που είναι από πίσω, 3 στο κέντρο του Ηρακλείου στην πυροσβεστική που κάνουμε συνήθως, και 4 στις βούτες, ώστε να αποκτήσουμε μια εικόνα. Κυρίως δώσαμε έμφαση στα αιρούμενα σωματίδια, στα οποία υπάρχει σαφής οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ημερήσιες τιμές. Και ναι, μεν εχθές οι τιμές ήταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, λίγο τσιμπημένες, αλλά πάντοτε κάτω από το όριο, αυτό να το τονίσω. Σήμερα είχαμε μια ακόμα μείωση, οπότε η μέση ημερήσια τιμή, η οποία είχαμε από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα, ήταν γύρω στα 28 μικρογραμμάρια, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα όριο γύρω στα 50 μικρογραμμάρια. Και αυτή η τιμή ήταν τόσο στο Βενιζέλιο, όσο και στο Δημοτικό Σχολείο, όσο και στο κέντρο του Ηρακλείου. Και είναι οι τιμές οι οποίες είναι συνηθισμένες για την εποχή. Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ανθρώπους που ακούν και που βρίσκονται, κατοικούν είτε εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή. Άρα να κρατήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ταυτόχρονα, πάλι να προσθέσω, πέρα από τη μάζα των αιρουμένων σωματιδίων, μετρήσαμε και ένα δίχτυ που έχει να κάνει η καπνιά, που είναι πολύ σημαντικός, και οι οποίες οι τιμές που βρήκαμε δεν ξεπερνούν. Τώρα δίνω κάποιες τιμές, ίσως κουράζουν, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Δεν ξεπερνούν το 1 μικρογραμμάριο το κυβικό μέτρο, και οι οποίες είναι τιμές οι οποίες συνήθως βρίσκουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και να δώσω ένα παράδειγμα, στην Αθήνα είναι 3-4 φορές ψηλότερες. Άρα, με τις μετρήσεις που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για τα αιρούμενα σωματίδια, δεν υπάρχει τίποτα το ανησυχητικό, και συνεχίζουμε τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις συνεχίζονται για όσο διάστημα θα απαιτηθεί. Πιστεύω με την αλλαγή του καιρού, την οποία περιμένουμε από Τετάρτη και με τους πολύ δυνατούς ανέμους, οποιαδήποτε έτσι ρήπανση υπάρχει ακόμα, που τουλάχιστον τις μετρήσεις δεν φαίνεται στην περιοχή, θα διαλυθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Μιχαλόπουλε, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράμετροι που επιδεινώνουν ή μη το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η υγρασία? Κοιτάτε να δείτε, αυτό το οποίο και η υγρασία, το βράδυ γενικά, αυτό που έχουμε, λέμε στη δικιά μας γλώσσα, έχουμε μία μείωση του στρώμα ανάμειξης. Δηλαδή, το στρώμα το οποίο αναμειγνύονται οι αέριες μάζες μικραίνει, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωσή τους. Αλλά παρόλα αυτά, δεν είδαμε το βράδυ πάλι κάτι το ανησυχητικό. Χθες το βράδυ τουλάχιστον. Και όπως σας είπα, οι μετρήσεις συνεχίζονται κανονικά και θα συνεχίσουμε τουλάχιστον μέχρι τέλος της εβδομάδας. Τώρα, κύριε Μιχαλόπουλε, πόσο επικίνδυνο σημείο είναι ο αμίαντος όταν καίγεται? Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του είχε καθαιρεθεί από την προηγούμενη Βρετανική αρχή, από τον κύριο Στεφάνο. Ακριβώς. Και δεν είμαι ειδικός στον αμίαντο. Νομίζω υπάρχουν συνάδελφοι από το Δημόκ το οποίο θα κάνουν τις μετρήσεις. Αλλά το αμίαντο το πιο επικίνδυνο είναι όταν το σπάμε, όταν θρηματίζεται και όταν το αναπνέουμε. Και σας θυμίζω ότι αμίαντο είναι οι πυρήμαχες, παλιά οι πυρήμαχες στολές ήταν από αμίαντο, γιατί ουσιαστικά καιγόταν πάρα πολύ αργά, δεν καιγόταν, ήταν για να αποφύγουν αυτό το φαινόμενο. Άρα, με δεδομένο ότι ξυλώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του αμίαντο από οι Βρετανίες του κυρίου Στεφάνου,
η δικιά μου αίσθηση είναι ότι εντάξει, αν έχουν μείνει κάποια μήματα, κάποια κομμάτια, θα πάνε πάρα πολύ μικρά. Και από ό,τι ξέρω, υπάρχουν εξειδικευμένο ένα συνεργείο από το Δημόκριτο, το οποίο θα κοιτάξει και για αν υπάρχουν ίνες αμιάντου. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν πρέπει να είναι κάτι το ανησυχητικό. Κύριε Μιχαλόπουλε, μία εκτίμηση για το πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα εάν οι φλόγες έφταναν στα έμφλεκτα υλικά. Δεν θέλω να το σκέπτομαι. Καταλαβαίνετε, ούτε θέλω να κάνω σενάρια. Η πυροσβεστική έκανε εξαιρετικά τη δουλειά της, αξίζει συγχαρητήρια και ας σκεφτούμε μία φορά έτσι αισιόδοξα και το τι θα γινόταν εάν είχαμε όλες αυτές. Σίγουρα θα είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Τώρα εντάξει. Ευτυχώς απεφεύχθη. Θέλω κλείνοντας πάντως να κρατήσω αυτό που μας λέτε, διότι εμάς μπορεί να μας ενοχλεί η εικόνα που παρακολουθούμε, για παράδειγμα, ή μπορεί να μας ενοχλεί με κάθε εισπνοή, είτε ο λαιμός, είτε να μας καίει η μύτη μας. Αλλά αυτό που μας είπατε είναι ότι δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Και θέλω να το επαναλάβουμε για να κλείσουμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή από τις μετρήσεις μας είναι ξεκάθαρο. Και σας είπαμε, θα τη συνεχίσουμε και αν υπάρξει κάτι, είμαστε σε επαφή και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο. Και προσωπικά με τον κύριο Φωτάκη έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και ουσιαστικά αν οτιδήποτε υπάρχει θα ενημερώσουμε φυσικά και το κοινό. Αλλά οι μετρήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι παροδικά θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Κύριε Μιχαλόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όπως να ευχαριστήσουμε και όλη την ομάδα σας που κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στις μετρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά. Και εγώ και θα ήθελα ακριβώς από την εκπομπή σας, το κανάλι σας, από τις ειδήσεις σας, να τους ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά αυτό που λέμε εκλαϊκευμένα τα δώσαν όλα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι.